διαμαρτυρία με σκοπό την παράταση της σύμβασης εργασίας για άλλο ένα έτος, όπως οριζόταν και από την προηγούμενη προκήρυξη, έκαναν εργαζόμενοι καθαριότητες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης μπροστά από το νοσοκομείο, περιμένοντας την άφιξη του Υφυπουργού Υγείας της Ελλάδας, Βασίλη Κοντουζαμάνη. Ακριβώς, εν ώψη της επίσκεψης του Υφυπουργού Υγείας, αποφασίσαμε οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην καθαριότητα του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης να διαμαρτυρηθούμε στον Υφυπουργό, δίνοντάς του ένα υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Τα αιτήματα της σημερινής διαμαρτυρίας είναι δύο. Το πρώτο αφορά τις συμβάσεις των εργαζομένων, όπου ζητάμε να ανανεωθούν συμβάσεις για ένα ακόμη έτος, όπως όριζε και η προηγούμενη προκήρυξη, μέχρι δηλαδή το ανώτατο όριο των 24 μηνών. Πάγιο βέβαια αίτημα όλων των εργαζομένων σε θέσεις όπως είναι αυτές του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στην καθαριότητα που είναι πάγιες και διαρκείς, είναι η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων για το καλό της δημόσιας υγείας. Σήμερα βρισκόμαστε με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, διότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι βρίσκονται κανονικά στην εργασία τους και στις θέσεις τους. Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύρου, Στάθης Ασπιώτης, ο οποίος παρέδωσε στον Υφυπουργό το σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα και τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Οι εργαζόμενοι είναι αυτό που ζητάνε και διεκδικούν, είναι να ανανεωθούν οι συμβάσεις για ένα έτος, όπως όριζε και στην προκήρυξη να έρθει έως τους 24 μήνες το διάθεμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δώσουμε ένα υπόμνημα. Αυτά τα οποία μέσα σαν αυτό είναι, δεν πιστεύω να το δείξω παρά.